Καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν προλάβετε να ακούσετε τον κύριο Γιαννόπουλο, αυτά που μας έλεγε τώρα, κύριε Υπουργέ. Μας ακούτε? Άκουσα ναι. Ένα μέρος. Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Πριν πάμε στο νομοσχέδιο που καταθέσατε σήμερα, επειδή ο κύριος Γιαννόπουλος είναι πράγματι ένας άνθρωπος αξιέπαινος, αστυνομικός, πήγαινε στο Εσπερινό ΕΠΑΛ, πέρασε πιθανώς την ιατρική, θα δούμε τον άνθρωπο που πήγε πάντως πολύ καλά. Μας έθεσε ένα ερώτημα σχετικά με τα ΕΠΑΛ και με το τι ποσοστό δικαιούνται. Το σημείωσα, δεσμεύομαι να το μελετήσω με τις υπηρεσίες και να επανέλθω, κύριε Παχλημίδη. Αλλά από ό,τι έχω καταλάβει και έχετε κάνει να ξεκινήσει ένα διάλογο με την εκπαιδευτική ενότητα, με τα ΕΠΑΛ συνολικά την επαγγελματική εκπαίδευση ετοιμάζεται κάποιες αλλαγές. Σωστά. Αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, δουλεύουμε πολύ εντατικά δύο νομοσχέδια. Το ένα έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή, κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή και αφορά στην ιδιωτική εκπαίδευση. Το άλλο είναι σε διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και αφορά μια συνολική αναβάθμιση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Βασικός στόχος είναι ο εξής: να έρθει πιο κοντά η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τι επαγγέλματα χρειαζόμαστε, τι τεχνικά επαγγέλματα χρειαζόμαστε, αυτά ακριβώς να εστιάσει περισσότερο η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Και αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο και βασικό στόχος είναι να αλλάξει λίγο η νοοτροπία, μου επιτρέπετε. Γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Δυστυχώς στη χώρα μας υπάρχει μια κακώς εννοούμενη νοοτροπία ότι οι σπουδαίες στα επαγγελματικά λύκεια είναι κατωτέρω επίπεδου. Και αυτό είναι βαθιά λάθος. Είναι βαθιά λάθος και στην ουσία, αλλά είναι βαθιά, αν θέλετε, λάθος και όσον αφορά τις προοπτικές που έχουν οι απόφοιτοι αυτοί. Πολύ σημαντικές προοπτικές εν συνεχεία επαγγελματικής απασχόλησης. Και προκειμένου να περάσουμε ένα ουσιαστικό μήνυμα αναβάθμισης επαγγελματικής εκπαίδευσης, ένα από αυτά τα οποία κάνουμε μέσα στο νομοσχέδιο είναι ιδρύουμε για πρώτη φορά στη χώρα πρότυπα επαγγελματικά λύκεια. Ο πολύ επιτυχημένος αυτός θεσμός των πρότυπων σχολείων, τον οποίο έχει αγκαλιάσει η ελληνική κοινωνία και αυτό φάνηκε και για το πρόσφατο ρεκόρ αιτήσεων από γονείς για να συμμετάσχουν τα παιδιά τους σε εξετάσεις αγωγής σε πρότυπα σχολεία, αυτόν τον θεσμό, αν θέλετε, τον αξιοποιούμε, τον επεκτείνουμε και στο κομμάτι της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οπότε από την επόμενη χρονιά, το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί το φθινόπωρο, θα έχουμε πρότυπα επαγγελματικά λύκεια στη χώρα. Κυρία Υπουργέ, προβλέπετε κάποιος τρόπος σύνδεσης των ΕΠΑΛ, των ΙΕΚ, των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, σύνδεση λοιπόν με την αγορά εργασίας, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Βεβαίως. Βεβαίως. Στο νομοσχέδιο, το οποίο είναι υπό διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προβλέπουμε μια πάρα πολύ ενεργή συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και σε εθνικό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο, περιφερειακό επίπεδο. Τι θα κάνουν οι κοινωνικοί εταίροι? Θα ανοιχνεύουν τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τις προάλλες συναντήθηκα με τον ΣΕΤΕ, που ασχολείται, όπως ξέρετε, με τον τουρισμό. Έχουν κάνει ήδη μια καταγραφή συγκεκριμένων αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζονται στον χώρο του τουρισμού. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου ακριβώς να, αν θέλετε, να καταγράψουμε τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και να φροντίσουμε τόσο ώστε η επαγγελματική εκπαίδευση να έρθει πιο κοντά σε αυτές τις βασικές πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ωστόσο, υπάρχει περιθώριο θέσπισης τώρα ενδεχομένως, έτσι, το ρωτάω όπως το σκέφτομαι, ενός συγκεκριμένου ποσοστού απορρόφησης αποφύτων σε συγκεκριμένους κλάδους. Κοιτάξτε, συγκεκριμένο ποσοστό προφανώς δεν υπάρχει, γιατί αυτό είναι αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, των αναγκών που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή στην αγορά. Ο πρώτος στόχος μας όμως, πρέπει να σας πω, είναι καταρχήν να αυξήσουμε το ποσοστό των μαθητών που φοιτούν στην επαγγελματική εκπαίδευση. Θέλω να σας δώσω ένα νούμερο. Με βάση τα τελευταία στοιχεία, ναι, το 28,8% των μαθητών πηγαίνει σε επαγγελματικά λύκεια. Δηλαδή, λιγότερο από το 30% πηγαίνει σε επαγγελματικά και το 70% πηγαίνει σε γενικά. Ο μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σχεδόν 50% αντί για 28,8%. Και υπάρχουν χώρες όπως η Φινλανδία, στην οποία είναι το 70% που πηγαίνει στην επαγγελματική εκπαίδευση. Ναι. Άρα το πρώτο στοίχημα είναι πώς θα αυξήσουμε τη συμμετοχή των μαθητών στην επαγγελματική εκπαίδευση γενικότερα. Τώρα, και αυτό συνδέεται, ναι, και με την αλλαγή νοοτροπίας, με το να εξηγήσουμε
στην κάθε ελληνική οικογένεια τα πολύ σημαντικά ωφέλη που μπορεί να έχει επαγγελματική εκπαίδευση. Γιατί δηλαδή οι άλλες χώρες επενδύουν τόσο πολύ? Μα γιατί οι προοπτικές, οι διέξοδοι επαγγελματικές είναι πάρα πολύ ευίωνες για τους αποφύτους των επαγγελματικών ηλικίων. Τώρα πάμε στο νομοσχέδιο που κατέθηκε πριν από λίγη ώρα στην Βουλή σε σχέση με την ιδιωτική εκπαίδευση. Σχολική εκπαίδευση, ιδιωτική ανώτερη εκπαίδευση δεν έχουμε ακόμα, τα απαγορεύει το Σύνταγμα. Έχοντα διαβάσει ανακοινώσει τη ΔΟΕ και τη ΟΛΜΕ που αντιδρούν σε αυτό το νομοσχέδιο, αν μπορώ να συνοψίσω, τα βασικά σημεία κριτική που δέχεστε είναι δύο. Το ένα ότι δίνεται υπερβολική ελευθερία στα ιδιωτικά σχολεία που μπορεί να φτάσει, το πούμε, σε ασυδοσία όπως λένε. Και το άλλο είναι ότι δημιουργείται μια κατάσταση στους εκπαιδευτικούς στα ιδιωτικά σχολεία που μπορεί να απολύονται πιο εύκολα, μπορεί να αλλάζουν οι όροι εργασίας τους προς το δυσμενέστερο πιο εύκολα κλπ. Θα ήθελα να απαντήσεις σε αυτά τα δύο σημεία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τα βασικά. Το Σύνταγμα προβλέπει ότι στη χώρα μας υπάρχει βεβαίως δημόσια εκπαίδευση, επιτρέπει όμως και την ιδιωτική εκπαίδευση. Και προβλέπει ότι πρέπει να υπάρχει εποπτεία του κράτους πάνω στη ιδιωτική εκπαίδευση. Από αυτό το θεμελιώδες στοιχείο ξεκινάμε. Ότι αφενός επιτρέπεται η ιδιωτική εκπαίδευση, αφετέρου υπάρχει εποπτεία. Εμείς λοιπόν τι προβλέπουμε? Βεβαίως εποπτεία, αλλά άλλο εποπτεία και άλλο υπέρμετρος κρατικός παρεμβατισμός που ισχύει με βάση νομοθετήματα της προηγούμενης κυρίως κυβέρνησης. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, να σου το πω πολύ απλά. Αν ένα σχολείο ιδιωτικό θέλει να ορίσει έναν διευθυντή γυμνασίου, διευθυντή λυκείου, βεβαίως αυτός ο διευθυντής πρέπει να πληρεί τις τυπικές προϋποθέσεις του νόμου. Πέρα όμως από αυτό, γιατί πρέπει οι δημόσιες υπηρεσίες, ας το πούμε έτσι, εν ευρία ενία, ο κρατικός τομέας εν γέννη, να πρέπει να παρεμβαίνει στην επιλογή επί της ουσίας και να τον εγκρίνει, να μην τον εγκρίνει? Γιατί, εφόσον αυτό έχει να κάνει με την ανάπτυξη ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Άρα, ένα απλό παράδειγμα. Δεύτερο παράδειγμα. Δεν πρέπει το ιδιωτικό σχολείο να έχει, πρέπει βεβαίως να ακολουθεί το υποχρεωτικό ορολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, του Υπουργείου, συγγνώμη. Yeah. Το Υπουργείο λοιπόν εκδίδει ένα υποχρεωτικό ορολόγιο πρόγραμμα το οποίο πρέπει να ακολουθείται στο ακέραιο από όλα τα σχολεία της χώρας, δημόσια και ιδιωτικά. Από εκεί και πέρα όμως τα ιδιωτικά έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν ώρες, να εστιάσουν περισσότερο σε κάποια γνωστικά αντικείμενα, να κάνουν απογευματινές δραστηριότητες. Γιατί να τους περιορίσουμε? Αν είναι να μην δώσουμε μια ελευθερία και αυτονομία στα ιδιωτικά σχολεία, τότε γιατί να υπάρχει ιδιωτική εκπαίδευση? Ο λόγος ύπαρξης ιδιωτικής εκπαίδευσης είναι προκειμένου αφενός να συμμορφώνεται πλήρως, αν θέλετε, με το πλαίσιο του που θέτει το κράτος, βεβαίως πρέπει να το κάνει αυτό, αλλά από εκεί και πέρα να έχει βαθμούς ελευθερίας και αυτονομίας για να παρέχει τις υπηρεσίες όπως επιτρέπει ακριβώς το Σύνταγμα. Τώρα, αναφερθήκατε κύριε Παχλεμίτζο στο εργασιακό καθεστώς. Ναι. Και εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Πρέπει να τηρείται πάρα πολύ αυστηρά η εργατική νομοθεσία. Τι ισχύει μέχρι σήμερα? Ισχύει ότι οι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για 2 χρόνια. Στο τέλος της διετίας, εάν ο εργοδότης επιλέξει να μην ανανεωθεί η σύμβαση, τότε αυτός ο εκπαιδευτικός βασικά μένει άνεργος. Γιατί μπορεί να επιλέξει να μην ανανεωθεί? Γιατί μετά τη διετία, με βάση το ισχύον καθεστώς, ακολουθεί ένα καθεστώς το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να απομακρυνθεί κάποιος εκπαιδευτικός, ακόμα και αν είναι ακατάλληλος, ακόμα και αν είναι ανεπαρκής. Mm. Άρα οι περισσότεροι εργοδότες τι κάνουν, τα περισσότερα σχολεία τι κάνουν? Επιλέγουν να απομακρύνουν εκπαιδευτικούς στη διετία, προκειμένου ακριβώς εν συνεχεία να έχουν ελευθερία κινήσεων. Εμείς τι λέμε? Να έχουν όλοι συμβάσεις αορίστου χρόνου. Να περάσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα μακρόχρονης συνεργασίας. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να υπάρχει η ελευθερία και στο σχολείο να διαχειρίζει το ανθρώπινο δυναμικό του όπως κάθε ιδιωτικός φορέας. Και θέλω να σας κάνω μια σύγκριση εδώ. Ιδιωτικά νοσοκομεία. Και εκεί δεν παρέχεται ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό αγαθό, όπως είναι η εκπαίδευση, όπως είναι η υγεία. Εκεί δεν υπάρχουν καθόλου περιορισμοί. Μπορεί ένας διευθυντής νοσοκομείου, ένας διοκτήτης, προφανώς να προσλάβει τους καλύτερους, να απομακρύνει κάποιον γιατρό ο οποίος είναι ακατάλληλος, ο οποίος δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Αλίμονο αν υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί και στο χώρο της εκπαίδευσης. Άρα, εμείς τι λέμε, να μπορεί τώρα, το σχολείο. Ναι, ολοκληρώστε με αυτό για να πάμε. Ολοκληρώνω, μπορώ να μου επιτρέπετε. Γιατί έχουμε 2 λεπτά ακόμα. Άρα στην ουσία τι λέμε? Να μπορεί το σχολείο να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό του, αλλά βεβαίως να τηρείται πολύ αυστηρά η εργατική νομοθεσία και να ελέγχονται, όπως όλες οι συμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα, να ελέγχονται οι καταγγελίες ενδεχόμενες αν είναι καταχρηστικές. Και μάλιστα έχουμε ειδική μνήμα στο νομοσχέδιο που αναφέρεται σε ενδεχόμενη ασυδοσία ή αθέμητη πρακτική εκ μέρους του εργοδότη. Λοιπόν, τώρα από φέτος θα γίνεται διδασκαλία και στα ειδικά μαθήματα, στα σχολεία. Ναι, υπήρχε, ξέρετε, προβλέψαμε στο νομοσχέδιο που μόλις καταθέσαμε μια μεγάλη καινοτομία, αν μου επιτρέπετε. Ναι.
Στις πανελλαδικές οι μαθητές εξετάζονται σε βασικά μαθήματα και αν το επιλέξουν και σε ειδικά. Τι είναι τα ειδικά, ας πούμε μουσικά μαθήματα, εκτέλεση, ερμηνεία, αρμονία, μαθήματα σχεδίου, ελεύθερο, γραμμικό, ισπανικά, ιταλικά, γαλλικά, γερμανικά. Όλα αυτά τα ειδικά μαθήματα είτε δεν διδάσκονταν καθόλου στην τρίτη λυκείου, είτε διδάσκονταν με τρόπο τελείως αποσπασματικό και όχι σε προετοιμασία για τις πανελλαδικές. Εμείς λοιπόν κάνουμε μια καινοτομία και λέμε ότι πρέπει το δημόσιο σχολείο να σταθεί πραγματικά στο ύψος των περιστάσεων και να προετοιμάζει τα παιδιά για τις πανελλαδικές. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι έχουμε πανελλαδικές εξετάσεις και ότι το σχολείο δεν ασχολείται καθόλου με αυτά τα πολύ σημαντικά ειδικά μαθήματα, όπως είναι για παράδειγμα η μουσική, όπως είναι η αρμονία, όπως είναι η γλώσσα, όπως είναι το σχέδιο. Άρα λοιπόν τι προβλέπουμε, για πρώτη φορά ένα πλαίσιο ενισχυτικής διδασκαλίας που θα γίνεται περίπου μεταξύ 2 και 4, θα γίνεται από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του συνολικού ωραρίου τους ή από αναπληρωτές, ανάλογα με τις ανάγκες, και θα συμμετέχουν σε αυτό οι μαθητές που επιθυμούν να εξεταστούν σε αυτά τα ειδικά μαθήματα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Πολύ. Άρα για πρώτη φορά προβλέπεται διδασκαλία συνολική των ειδικών μαθημάτων για τις πανελλαδικές. Κυρία Υπουργέ, πολύ σύντομα, γιατί το συζητήσαμε στην αρχή και ενδιαφέρει όλους τους γονείς. Και έχουμε και μηνύματα που έρχονται. 7 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία. Σαφώς θα ακούσετε τι θα πει η Επιτροπή των Ειδικών. Ωστόσο, σίγουρα το Υπουργείο προετοιμάζεται προς κάποιες κατευθύνσεις. Ποιες είναι αυτές? Κοιτάξτε, όπως πολύ σωστά είπατε και όπως το έχουμε θέσει επανειλημμένως στο δημόσιο διάλογο, σε αυτή την πρωτόγνωρη κρίση ακολουθούμε πολύ στενά τις οδηγίες των ειδικών. Στη βάση των οδηγιών των ειδικών πορευθήκαμε μέχρι σήμερα, νομίζω συνολικά ως χώρα με επιτυχημένο τρόπο, και ειδικά αναφορικά με τα σχολεία, είδατε ότι και η παραλειτουργία των σχολείων πήγε πάρα πολύ καλά. Θυμίζω ενδεικτικά ότι σε σχεδόν 2 μήνες λειτουργίας και 14.500 σχολικές μονάδες. Είχαμε μόλις 3 χρήματα. Λοιπόν, τώρα τα σχολεία ανοίγουν 7 Σεπτεμβρίου. Ναι. Περιμένουμε τις οδηγίες των ειδικών. Εδώ, για να το πω ευθέως, υπάρχουν 2 εναλλακτικές για τις οποίες είμαστε καθόλου έτοιμοι και για τις 2. Η πρώτη είναι να ανοίξουν κανονικότατα τα σχολεία και η άλλη είναι να ανοίξουν ενδεχομένως με κάποια εκπεριτροπής πρόβλεψη όπως στο τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, τα συζητάμε όλα αυτά με τους ειδικούς και όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά είναι συναρτήσει των πλέον πρόσφατων επιδημιολογικών δεδομένων. Άρα πότε δηλαδή, θα ληφθούν οι αποφάσεις? Είμαστε ακόμα μήνα Ιούλιο. Κοιτάξτε, οι τελικές αποφάσεις θα μας πούνε οι ειδικοί πότε είναι σε θέση να μας πούνε με τα βεβαιότητος πώς θεωρούν ότι πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία. Πάντως δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση στον τομέα μέχρι τώρα, τόσο νωρίς, δηλαδή σε σχέση με την έναρξη, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν διαρκώς. Το βλέπετε κι εσείς οι ίδιοι. Κάθε μέρα έχουμε διαφορετικά δεδομένα. Και πρέπει να τα παρακολουθούμε πολύ στενά. Για τα πανεπιστήμια, γιατί μην ξεχνάμε το φοιτητές. Και τα πανεπιστήμια τα συζητάμε. Και για τα πανεπιστήμια συζητάμε τροπή-τροπή των ειδικών. Ναι. Και για τις επαναληπτικές πανελλαδικές του Σεπτεμβρίου επίσης. Πριν σας κλείσουμε, γιατί είναι σημαντικό, Βάνα, δώσε μας μισό λεπτό. Επειδή είναι πάρα πολλά τα μηνύματα από τους τηλεθεατές, εδώ ρωτά ο Θοδωρής, διορισμοί των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των αναπληρωτών, Έχουν εκδοθεί, κοιτάξτε, αυτή είναι μια διαδικασία την οποία χειρίζεται το ΑΣΕΠ, ολοκληρώνεται τώρα. Εκδόθηκαν ήδη οι πίνακες τον Ιούνιο, γίνανε οι κληρώσεις για όσους είχαν ισοβαθμίσει και εκδίδονται τώρα πλέον οι τελικές κατατάξεις για να προχωρήσουμε στις προσκλήσεις όπως ακριβώς είχαμε πει. Είχαμε πει ότι η νέα χρονιά θα βρει για πρώτη φορά στη χώρα μόνιμους διορισμένους ειδικής αγωγής και αυτό και πραγματοποιούμε σε εξαιρετική συνεργασία και με το ΑΣΕΠ. Μάλιστα, ευχαριστώ. Πολύ. Καλά. Ευχαριστούμε.